πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα οι υποξίδες στο Σεπτέμβριο. Αυτός να μην πανηγυρίσει την πρώτη νίκη. Ότι βγήκα στην Αλφα Εθνική. Για το τοπικό ντέρμπι της Κατερίνης. Ναι, ναι, για το τοπικό ντέρμπι της Κατερίνης. Α, ναι. Ναι. Δεν μου λες να μας πεις την ατάκα εκείνη το βράδυ που είπες. Μια βραδιά. Πολλές ατάκες είπα, πολλές βραδιές. Με το εισιτήριο αυτός. Με το εισιτήριο πιανού. Που ακύρωσε ο Ψηφίδης. Δεν το πω. Δεν τα λέω, ρε. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Σε χάλασε. Για τα μιλιούνια που έλεγε θα πάνε 100 άτομα, τι έγινε. 3.000 ευρώ. 2.500 χωράει, 4.500 πήγατε. Το γήπεδο χωράει 7.000. 7.000. Ναι. Και οι πυρικοί δεν πήγαν κανένα εκεί μέσα. Πού, ποιοι. Οι πυρικοί λέει δεν πήγαν κανένα. Πήγανε 500 άτομα. 500 άτομα. 500 άτομα. Δεν μου λες, Γρηγόρη, ναι. Πότε παίζετε στο Καυκατζόγλου? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, με ποιον? Με τον Πέο. Με τον Μονακό. Α, με τον Πέο. Με τον Πέο, με τον Πέο. Λοιπόν, για να δούμε πόσο θα κόψετε στη δίκη. Δεν θα μετράσει εισιτήρια. Δεν θα μετράσει εισιτήρια, πηγαίνει τα κάγκελα, κεφάλια θα μετράσει. Α, εντάξει, τότε η ομάδα πάλι θα φτωχεύσει. Ναι. Θα φτωχεύσει. Και εσείς που έχετε. Τώρα με την Αμερικάνικη βοήθεια, μη στεναχωριέστε. Στο Καφτατζόγλιο, στο Καλαμαριά, ΠΑΟΚ. 1500 άτομα πήγατε. Δήρατε να πούμε το security και καλείτε ο ΠΑΟΚ σε απολογία. Δεν τα λέτε αυτά όμως. Και εσείς τα κάγκελα πήγατε. Είστε λίγο θερμόεμοι. Όταν είμαστε πολλοί, θα είναι και κάποιοι τέτοιοι. Α, και εμάς γιατί να μην είναι και κάποιοι τέτοιοι. Επειδή είστε λίγοι, ρε. Είστε λίγοι γι' αυτό. Σε ένα βάν. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Το μεσημέρι καλό είναι.